ξεκινήσουμε με θέμα που αφορά τον τουρισμό. Η Βάλια Μπού έχει ετοιμάσει μια παρουσίαση αναφορικά με το πρώτο πεντάμινο του 2022 μέχρι και τα τέλη του Μάη, τουριστικές ροές, κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και βέβαια προσδοκίες με φόντο που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Είναι δηλώσεις οι οποίες προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Τουρισμού, δίνοντάς μας λοιπόν ένα κλίμα και το μήνυμα ότι προς το παρόν τα πράγματα βαίνουν θετικά, η κίνηση είναι θετική όσον αφορά λοιπόν το τουριστικό κομμάτι στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα στοιχεία που παραχώρησε λοιπόν ο κύριος Κικίλιας. Αναφορικά λοιπόν με τα έσοδα, το πρώτο τρίμηνο του 2022 βλέπουμε μία εκτόξευση στα έσοδα της τάξης των 342%. Επίσης, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2022 αγγίζει το 295%. Μπορούμε να περάσουμε και στην τουριστική κίνηση και τα έσοδα. Είναι μεσοσταθμική η αύξηση της τάξης του 10%. Μάιος του 2022, 10% αύξηση σε σχέση με τον Μάιο του 2019, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Τουρισμού. Τον Ιούνιο αναμένονται 500 κουρασγερόπλια στην χώρα μας και σίγουρα υπάρχει ένα ισχυρό τουριστικό ρεύμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες με ρεκόρ αφίξεων, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κύριος Κικίλιας. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη κάρτα. Ρεκόρ αφίξεων λοιπόν των Αμερικανών τουριστών. 63 απευθείας πτήσεις στο Ελευθέριο Βενιζέλος καθημερινά, με 500.000 ταξιδιώτες ημερησίως, και όπως χαρακτήρισε τους ταξιδιώτες αυτούς, μιλάμε για high speeders ταξιδιώτες, δηλαδή ταξιδιώτες με υψηλά εισοδήματα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αφήνουν και τα ανάλογα μεγάλα ποσά σε όποια μέρη βρεθούν. Μάλιστα. Και ξενοδοχεία μείνουν. Μάλιστα, λοιπόν, Βάλια, να σε ευχαριστήσω. Παραμένουμε στο θέμα. Πάμε σε ζωντανή σύνδεση. Πάμε στον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, Αντιπρόεδρο Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης. Την καλησπέρα μου, κύριο Κουρκουνάκη. Καλησπέρα, κύριε Παγιτόπουλε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Πριν περάσουμε στο σχόλιο που αφορά τις τουριστικές ροές, τι σπουδαίο έχουμε αύριο Παρασκευή στο Ηράκλειο, κύριε Κουρκουνάκη. Πάμε να δώσουμε λίγο την είδηση. Ναι, μετά από αρκετά χρόνια ιδρύουμε πλέον το προξενείο της Ρουμανίας στην Κρήτη. Μου έκανε την τιμή η ρουμανική κυβέρνηση να με διορίσει επίτιμο πρόξενο της Ρουμανίας στην Κρήτη. Μπράβο, είναι πολύ σημαντικό. Για ποιους λόγους? Ναι, κοιτάξτε, είναι σημαντικό. Καταρχήν, έχουμε πάνω από 3.000 μόνιμους Ρουμάνους κατοίκους στην Κρήτη. Ο τουρισμός της Ρουμανίας, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχει μια αυξητική τάση. Ξεκινήσαμε το 2013, αν θυμάμαι καλά, με τη δειλά-δειλά με τα πρώτα τσάρτερ από τη Ρουμανία. Και τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε γύρω στα 5 με 6 αεροπλάνα την εβδομάδα στο Ηράκλειο και άλλα τόσα στα Χανιά. Μάλιστα. 6 αύριο το απόγευμα. 6 ώρα αύριο το απόγευμα θα είναι τα εγκαίνια των γραφείων στην Αλικανασό, ναι. Και 8.30 ώρα θα γίνει ένα γκαλά στα Μάλια, στο Άμος, το ξενοδοχείο Άμος στην παραλία του Μαλλιού. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλή θητεία να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε, αν θέλετε, αν έχετε χρόνο, να έρθετε να πιούμε ένα κρασί. Βέβαια, με χαρά κύριε Κουρκουνάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τουριστικές ροές. Πώς διαμορφώνονται, ποιο είναι το κλίμα. Παρουσιάζουμε κάποια στοιχεία. Ξέρετε, αν μείνουμε στα στοιχεία, όλοι ικανοποιημένοι θα είμαστε. Πάμε λίγο στην πράξη. Ναι, μακάρι. Κοιτάξτε, είδα την καρτέλα που παρουσιάστηκε και διάβασα και τη συνέντευξη του Υπουργού. Αλλά εντάξει, 294% αύξηση. Μάλιστα, πάμε να διορθώσουμε λίγο, κύριο Κουρκουνάκη. Ναι, σας ακούμε. Συνεχίστε, βέβαια. Ναι, όπως πέρυσι άνοιξαμε 15 του Μάη, οπότε δεν υπήρχε καμία κίνηση πριν τις 15 του Μάη. Οπότε σίγουρα θα έχουμε αυτή την αύξηση. Αλλά τα μηνύματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά όσο ακούγονται. Βγαίνει προς δηλαδή, ξεκίνησαμε ένα καλό Απρίλιο. Και μετά το Πάσχα όμως άρχισε μία πτωτική τάση των κρατήσεων. Με όλα αυτά που έγιναν με τον πόλεμο, με τις ανακοινώσεις της γερμανικής κυβέρνησης που τρομοκράτησε τους Γερμανούς πολίτες. Τώρα έχει αρχίσει πάλι όμως να υπάρχει μία αυξητική τάση στο κρατήσεων σε σχέση με τις προηγούμενες 3 εβδομάδες. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα και ο Ιούνιος φαίνεται να είναι καλός. Τελευταία καλή χρονιά για τον τουρισμό προπανδημίας 2019. Πού βρισκόμαστε και πόσο κοντά είμαστε προκειμένου να προσεγγίσουμε αυτούς τους αριθμούς? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το φέτος το αίσιο
Τέλος θα είναι να πιάσουν, πιστεύω, το 80%. Μακάρι να βγω ψεύτης φυσικά. Και να πιάσουν το 100% και να το περάσουμε και το 19. Μάλιστα, πολλοί λένε βέβαια και το 19 να φτάσουμε και να περάσουμε με τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Οι ξενοδόχοι και οι επιχειρηματίες χαμένοι θα βγουν. Σίγουρα. Αυτό που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή είναι να μην υπερχρεωθούν οι επιχειρήσεις. Να βγάλουν τα έξοδά τους. Να μην υπερχρεωθούν και να βγάλουν τα έξοδα και με φόντο τη χρονιά του 2023, όπου τα πράγματα πιστεύουν πολύ θα είναι χειρότερα και δυσκολότερα, καθώς το πακέτο των ανατιμήσεων θα πιάσει και θα επηρεάσει αυτές τις συμφωνίες. Ναι, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε το χρόνο μπροστά μας, ώστε τώρα στα καινούρια συμβόλαια να υπολογίσουμε τις ανατιμήσεις. Ενώ φέτος δεν είχαμε υπολογίσει αυτές τις ανατιμήσεις, ούτε τον πόλεμο. Είχαμε πει ότι εντάξει, τελειώνει η πανδημία, εμβολιαστήκαμε όλοι, όλα θα πάνε καλά. Ξαφνικά μας ήρθε ένας πόλεμος, μετά όλες αυτές οι ανατιμήσεις, με συμβόλαια που έγιναν στην καλύτερη των περιπτώσεων πέρυσι. Γιατί πολλά συμβόλαια έχουν γίνει εδώ και 5 χρόνια πίσω. Υπάρχει κάποια περιφερειακή ενότητα που βγαίνει κάπως κερδισμένη σε σύγκριση με τις άλλες σε επίπεδο Κρήτης, στο μέτωπο των προκρατήσεων και του κλίματος? Κοιτάξτε, το Ηράκλειο πάει πολύ καλά. Σε σχέση με τις άλλες, λέει τα Χανιά και το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ όμως ότι τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και οι άλλοι προορισμοί. Μία αγορά έκπληξη που δεν το περιμένατε, αλλά βγαίνει στην πορεία, ποια είναι? Κοιτάξτε, δεν έχουμε αγορά έκπληξη. Εντάξει, οι Γερμανοί μας εξέπληξαν με τις κρατήσεις τους που είχαν, λέει, τις προκρατήσεις που ξεκίνησαν τον Απρίλιο, πήγαν καλά. Και οι Εγγλέζοι. Αλλά τους Εγγλέζους τους περιμέναμε. Περιμέναμε πώς να ανοίξει η αγορά τους. Οπότε περιμέναμε ότι μόλις ανοίξουν θα έχουν καλή ροή κρατήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε? Τα νούμερα, τα ποσοστά και τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ να γίνουν πράξη. Να πλησιάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το 2019. Και να βγάλουμε ασπροπρόσωποι την Κρήτη και τις ομορφιές. Εγώ αυτό έχω να πω, κύριε Κουρκουνάκη. Και να βγω εγώ ψεύτης στις προβλέψεις μου. Συμφωνώ. Να είστε καλά. Αν και δύσκολο η αλήθεια. Να είστε καλά. Θα πέσουμε έξω η αλήθεια. Μακάρι όμως, εύχομαι να βγω ψεύτης. Να είστε καλά, κύριε Κουρκουνάκη, να είστε καλά.